Μία εβδομάδα χωρίς νέο βίντεο. Ναι, ασυγχώρητος. Πραγματικά ήθελα να βάλω σε τάξη κάποια πράγματα, το οποίο και έκανα. Οπότε τώρα έχω να ασχοληθώ με εσάς. Άρα, ο Daily Vlogger επέστρεψε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ε? Κάθε μέρα νέο βίντεο. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσει και αυτό το vlog. Ποσοστό των ανθρώπων υποστηρίζει ότι το πρωινό είναι το πιο βασικό γεύμα της ημέρας. Γιατί αυτό θα σου δώσει δύναμη ώστε να περάσεις όλη την υπόλοιπη ημέρα. Ή τουλάχιστον το ξεκίνημα. Εγώ σπάνια θα κάτσω να φάω πρωινό, ειδικά τις καθημερινές. Συνήθως με το που ξυπνάω, ετοιμάζω τη τσάντα μου για τη σχολή, για το σχολείο και ξεκινάω την ημέρα μου χωρίς να έχω φάει τίποτα. Και στη συνέχεια, φυσικά, βγαίνοντας έξω, παίρνω έναν καφέ. Ναι, δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αλλά εντάξει. Cookies. Ό,τι καλύτερο. Μήπως ξέρει κάποιος από εσάς το τι περιέχει αυτό το πακέτο? Δεν νομίζω να ξέρει κάποιος, οπότε θα σας το αποκαλύψω. Και ναι, φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα να σας δείξω το τι περιέχει αυτό το πακέτο. Ένα νέο skateboard! Βασικά, pennyboard. Θυμηθείτε λίγο, όταν ήμουν στην Καστοριά, είχα ένα pennyboard κόκκινο. Θυμάστε? Ένα τέτοιο κόκκινο. Και το χρησιμοποίησα για πρώτη φορά στην Κοζάνη, αν θυμάστε καλά. Ναι, η πρώτη βόλτα δεν ήταν τόσο επιτυχημένη. Ακόμα το θυμάμαι και γελάω. Πραγματικά. Δείτε λίγο τι έγινε. Μόλις έφαγα τούμπα από το σκέιτ. Η μπαταρία είναι dead από αυτή την κάμερα. Δεν ξέρω αν το κατέγραψα. Εάν το κατέγραψα, το έχετε δει ήδη. Ω μαλάκες, χτύπησα λίγο το γονατό. Και τώρα θα με ρωτάτε, ρε Τζόνλι, αφού είχες το κόκκινο pennyboard, γιατί πήρες ένα καινούριο pennyboard? Λοιπόν, το κόκκινο pennyboard, από ό,τι θυμάστε, το χρησιμοποιούσα στην Καστοριά. Ναι, όταν ήταν να έρθω Πάτρα, το ξέχασα εντελώς να το πάρω. Πραγματικά, το ξέχασα στην Καστοριά. Οπότε, αφού δεν το έχω εδώ, αποφάσισα να πάρω ένα καινούριο, ώστε να αναβαθμιστώ κατά κάποιο τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό pennyboard. Οπότε μπορεί να δυσκολευτώ στην πρώτη βόλτα μου με το νέο pennyboard. Αλλά εντάξει, θα το συνηθίσω, πού θα πάει. Not bad για αρχή, μια χαρά. Η διαφορά του καινούργιου με του παλιού pennyboard είναι ότι αυτό εδώ έχει πιο smooth ρόδες. Είναι πιο μαλακές δηλαδή. Το παλιό μου είχε πιο σκληρές, οπότε δυσκολευόταν πάρα πολύ να στρίψει. Αυτό μου φαίνεται και πιο ελαφρύ, οπότε ναι, θα είναι πιο εύκολο στη μεταφορά. Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με λίγο βροχή, ψιλόβρεξε νωρίς το πρωί και τώρα που μεσημεριάζει, δείτε, ο ουρανός είναι απόλυτα καθαρός, τα σύννεφα έχουν φύγει και έχουν μείνει πολύ λίγα,
Οπότε ναι, ο καιρός εδώ δεν είναι σταθερός όπως καταλαβαίνετε. Άρα το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρεις το τι να φορέσεις. Δηλαδή ξεκινάς την ημέρα σου φορώντας ένα ζακετάκι, από μέσα ένα κοντομάνικο, αλλά μετά δεν ξέρεις πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός. Οπότε ναι, έχεις πρόβλημα. Τώρα κάτι άλλο. Σήμερα Δευτέρα έχω σχολή στις 2 η ώρα το μεσημέρι, για την ακρίβεια 2 παρά 20, και στα πλάνα μου έχω να πάω να κουρευτώ, γιατί τα μαλλιά μου δείτε λίγο πως είναι. Έχουν αρχίσει και σγουρίνει πολύ, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να τα φτιάξω. Οπότε θα πρέπει να βρω ένα κουρείο ώστε να κουρευτώ. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχω κλείσει κάποιο ραντεβού ώστε να πάω στην ώρα μου, και αυτό ίσως είναι πρόβλημα. Ναι, μια χαρά. Oh shit, πώς είναι έτσι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, γεια σας. Στην κάμερα το κούρεμα φαίνεται πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Και ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ το κούρεμα. Αν και ξέρετε όλοι ότι αυτό είναι το κλασικό κούρεμα που κάνω πάντα, αλλά ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Η ώρα είναι 1:39 και στις 1:40, όπως σας είπα, ξεκινάει το μάθημα στο ΙΕΚ. Ναι, όπως καταλάβατε, άργησα για ακόμη μία φορά. Σήμερα έχω μόνο 3 ώρες, στις οποίες 3 ώρες έχω θεωρητικά μαθήματα. Ναι. Εντάξει, περισσότεροι βαριούνται τα θεωρητικά μαθήματα, αλλά επειδή εγώ έχω μόνο 2, δεν είναι και τόσο βαρετά. Έφτασα επιτέλους μετά από 2 λεπτά. Okay, λοιπόν, τελείωσα από το μάθημα. Είμαι στο μόλο όπως βλέπετε και απολάμβανα αυτή τη τέλεια θέα. Όχι, δείτε. Δείτε πως τα σύννεφα αντανακλούν στο νερό. Πραγματικά είναι μαγικό. Δεν ξέρω, αλλά μ' αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ τα ηλιοβασιλέματα και γι' αυτό φυσικά ήρθα να το παρακολουθήσω. Ένας συνάδελφος. Φωτογράφος. Δείτε λίγο. Άρχισαν να μαζεύονται πάλι σύννεφα. Οπότε έτσι όπως το κόβω, σε καμιά ώρα, σε κανένα δίωρο, θα αρχίσει να βρέχει. Έτσι υπολογίζω, δεν είναι σίγουρο. Να πάρω αυτό. Όπως βλέπετε είμαι στα Practiker. Δεν ήρθα να αγοράσω κάτι συγκεκριμένο. Απλά ήρθα μια βόλτα έτσι για να δω το τι παίζει. Τα Χριστούγεννα κοντεύουνε. Πώς εδώ μπροστά σου. Φύγεις, από τη στιγμή που δεν μπορείς να φύγεις. Βάζω στοίχημα ότι όταν πάτε σε ένα πολυκατάστημα σαν το Practiker, πάντα κάνετε αυτό εδώ και αυτό, αυτό και αυτό.